Ένταση επικράτησε στην πόλη το Βάρνικ της Κροατίας όταν εκατοντάδες μετανάστες προσπάθησαν να διασχίσουν τα σύνορα. Οι οικογένειες έδιναν κυριολεκτικά μάχη σώμα με σώμα για να καταφέρουν να επιβιβαστούν στα λεωφορεία και τα τρένα της Μεγάλης Φυγής. Στην πλειονότητά τους είναι μετανάστες που επέστρεψαν στην Κροατία από την Ουγγαρία, όπου τα σύνορα πλέον έχουν κλείσει και δεν μπορούν να κατευθυνθούν στη Σλοβενία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Στο Τοβάρνικ, η κροατική κυβέρνηση έστειλε επιπλέον 100 άνδρες των ειδικών δυνάμεων, προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν ότι η επιβίβαση των μεταναστών στα τρένα θα γίνει με ομαλό τρόπο. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κροατίας πάντως διευκρίνησε πως ασφαλείς δρόμοι διαφυγής μπορούν να υπάρξουν μόνο μέσω Ζάγκρεμπ, ενώ όσοι μετανάστες δεν αιτούνται άσυλο θα θεωρούνται παράνομοι.